Και μέσα σε αυτό το χαμό, στις μέρες της κρίσης και της παρακμής που ζούμε, η Εκκλησία, ο Δήμος προσπαθεί με τέτοιου είδους έργα, καλών έργων προείσαστε, μας προέτρεπε ο Απόστολος δια τας αναγκαίας χρίας, για τους αναγκεμένους και τους πτωχούς. Αυτή λοιπόν τη μέρα εγγενιάζουμε και ευλογούμε με αγιασμό και τη χάρη του Θεού αυτό το δίκτυο και την ομπρέλα του Δήμου, κύριε Δήμαρχε, για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται με μια σειρά από κοινωνικές δομές. Και θέλω, ευλογώντας αυτή την προσπάθεια, να σας συγχαρώ και εσάς και την αρμοδία αντιδημαρχία στο πρόσωπο του αντιδημάρχου, αλλά και όλους τους συνεργάτες σας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Είναι δύσκολα τα χρόνια και ίσως να δυσκολέψουν και περισσότερο. Όμως, αν της επιστροφής στο δρόμο και της Ανάστασης στο γυρισμό, αν η αγάπη δεν περισσέψει και σταματήσει το θράσος της διεκδίκησης και της κατασπατάλησης, αν δεν κατανοήσουμε ότι ιδιωτικός παράδεισος δεν υπάρχει, μόνος του δεν μπορεί κανείς να είναι στον παράδεισο του εαυτού του, αλλά ο παράδεισος είναι κοινωνικό αγαθό όταν ανταμώνουμε όλοι στον ίδιο δρόμο, συνέκδημοι και συνοδοιπόροι στο ίδιο ταξίδι. Τότε στα αλήθεια της επιστροφής ο δρόμος Ανάσταση θα γίνει για τον τόπο μας.